Λοιπόν, κύριε Φουστέρη, μετά από μια πολύ ωραία βραδιά, θα ήθελα να μας πείτε πώς εμπνευστήκατε αυτή την παρουσίαση του βιβλίου και σε πού αποσκοπούσε αυτή, πέρα από την παρουσίαση, παιδαγωγικά, ποια ήταν έτσι η ιδέα σας για αυτό το που έγινε απόψε. Η ιδέα ξεκίνησε αμέσως μετά την κυκλοφορία του βιβλίου και λόγω της προσωπικής μου συγγενικής σχέσης με τον Αντώνη, του ζήτησα να στριμώξει κάποια στιγμή σε κάποια του επίσκεψη και τον ερχομό του στη Σιτία και το έκανε. Στο μεταξύ, ξεκινήσαμε με την ομάδα ανάγνωσης του σχολείου να μελετάμε το βιβλίο, συναντιόμασταν Κυριακές, μιλούσαμε πάνω σε αυτό, διαβάζαμε τα παράλληλα κείμενα, τη βιβλιογραφία που μας παρέχει το ίδιο το βιβλίο στον υπομνηματισμό του και γνωριστήκαμε με το έργο, δεθήκαμε με αυτό και σιγά σιγά μέσα από αυτή τη δουλειά φτάσαμε και στη σημερινή εκδήλωση. Ο κόσμος που δείχνει ευχαριστημένος, εσείς πώς αισθάνεστε μετά το τέλος της? Αισθάνομαι πάρα πολύ ευχαριστημένη για τα παιδιά πάνω απ' όλα, γιατί υπάρχει μεγάλος κόπος και πολύ μεγάλη προσπάθεια. Όλοι ξέρουμε ότι τα παιδιά σε αυτή την ηλικία είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρουν τόπο, χρόνο και ευκαιρία να βρίσκονται και να κάνουν πρόβες, να μιλάνε για λογοτεχνία. Ήταν μεγάλη υπέρβαση από αυτά τόσους μήνες και το συγκινητικό για μένα είναι ότι αναγνωρίστηκε η δουλειά τους. Το επόμενο σας βήμα στο θέμα. Το επόμενό μου βήμα δεν το έχω σκεφτεί ακόμα, δεν είναι προσωπικό το βήμα, είναι πάντα συλλογικό. Σε συνεργασία με το σχολείο θα δούμε τι ιδέες θα έχει η ομάδα η παιδαγωγική και θα πράξουμε αναλόγως. Καλή επιτυχία. Τα περιβόητα αμελέτα μπορούν. Η νύχτα είναι ήσυχη, σαν να μην υπάρχει καμία ανάσα κάτω από τα άστρα. Μα αυτό δεν μας ταπολύει. Μια περίπολο γυρίζει. Μιλώνει δυνατά. Ένα βαπόρι σφυρίζει στο λιμάνι. Κύριε Νικολόπουλε, μια εξαιρετική βραδιά νομίζω μας χάρισαν το πρώτο γυμνάσιο. Εσείς πώς το ζήσατε ως ο δημιουργός του βιβλίου? Ήταν τρομερή συγκινητική βραδιά, γιατί ήταν υπερπαραγωγή. Το σχολείο έκανε θαύματα. Με μουσική, με performance θεατρική, με απαγγελίες, ήταν πάρα πολύ ωραία. Εσείς είστε ένας άνθρωπος ο οποίος τρίτης γενιάς, όπως είχατε πει, η μικρασιάτης. Βιώσατε μέσα από αναμνήσεις, αν και οι μικρασιάτες δεν μιλούσαν γενικά, βιώσατε όμως τις αναμνήσεις και κάνετε και μια πολύ εύστοχη μεταφορά της κατάστασης της τότε με το σήμερα. Ένας άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί να βιώσει ως καλλιτέχνης από τη μια μεριά, αλλά και ως άνθρωπος από την άλλη, αυτή την κατάσταση, τι έχει να πει σήμερα και πώς μπορεί να εμπνευστεί για το μέλλον αυτής της όλης υπόθεσης? Είναι τα ίδια προβλήματα που συναντούμε σήμερα με το μεταναστευτικό, τους πρόσφυγες, την αναταραχή, την πολιτική και την στρατιωτική, που δυστυχώς η επιστροφή στο παρελθόν είναι μια σκέψη πάνω στο σήμερα και το μέλλον μας. Το βιβλίο, όπως μας αναφέρατε προηγουμένως στην παρουσίαση, σας πήρε περίπου 3 χρόνια. Τι άλλαξε μέσα σας μετά από αυτή την εμπειρία? Αλλάξει πάρα πολλά γιατί είδα τον κόσμο που είχε αγκαλιάσει πάρα πολύ αυτό το βιβλίο, το οποίο όταν το έγραφε ήταν πάρα πολύ προσωπικό. Παρ' όλα αυτά, ο κόσμος το είχε αγκαλιάσει γιατί είναι ένα κομμάτι δικό του, είναι η νεότερη ιστορία μας. Και υπάρχει ανάγκη για σκέψη πάνω σε αυτό το θέμα. Ετοιμάζετε κάτι καινούριο? Ακόμα το παλεύω, θα έχει μάλλον να κάνει όμως ξανά με Κρήτη. Τότε περιμένουμε με χαρά να ξαναρθείτε. Και εγώ το έρχομαι όσο γίνεται πιο συχνά. Somebody